Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Οι ψυχοκόρες». Όπως θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, τη δεκαετία του 50, τέσσερις αδερφές Πολύζου εγκαταλείπουν τον τόπο τους κυνηγώντας το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Μέσα στο αρχοντικό της αριστοκρατίας και της αστικής ζωής θα έρθουν αντιμέτωπες με τον έρωτα, τον κίνδυνο, τις ίντριγκες και τα μυστικά που θα τις απομακρύνουν όλο και πιο πολύ από την τελευταία επιθυμία της μητέρας τους να μείνουν για πάντα ενωμένες. Βαδίζοντας σε άγνωστα και επικίνδυνα μονοπάτια, τα τέσσερα αυτά κορίτσια θα παλέψουν για να ανταμώσουν ξανά. Όμως, πόσο εύκολο θα είναι κάτι τέτοιο στην Αθήνα του 50, χωρίς πρόσβαση σε τηλέφωνο, χωρίς να ξέρουν γράμματα, με χειρότερο εχθρό τις κυρίες του σπιτιού και με το φόβο ότι πίσω από κάθε αντρικό χαμόγελο κρύβεται ο χαμός τους. Ας δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πρώτα επεισόδια της σειράς. Είναι 1950, στην κρυοπηγή της Θράκης. Η οικογένεια Πολύζου αραβωνιάζει τη μεγαλύτερη κόρη, τη Μαρίκα. Η χαρά της οικογένειας όμως τελειώνει απότομα όταν η περίθαλψη ενός νεαρού αντάρτη οδηγεί στην εξορία τον πατέρα. «Βοήθησα να κάνω καλά τον αντάρτη, αλλά πέθανε τελικά, δεν άντεξε», λέει με την καλοσύνη του εκείνος. Αλλά η χωροφυλακή ελέγχει το σπίτι και ανακαλύπτουν αριστερές εφημερίδες που έκρυβε η κόρη του, η Βασιλική. Προκειμένου εκείνος να γλιτώσει τις κόρες του, αναλαμβάνει την ενοχή. «Δικά μου είναι. Δεν ξέρω να διαβάζω, αλλά μου τα διαβάζουν οι σύντροφοί μου που μαζευόμαστε κρυφά», λέει. Η σύλληψή του αρρωσταίνει βαριά τη μητέρα τους, που τελικά πεθαίνει από τον καημό της. Λίγο πριν πεθάνει, ορκίζει τη Μαρίκα να μην χωρίσει ποτέ από τις αδερφές της, τη Βασιλική, τη Φρός και τη Δεσποινιό. Η φτώχεια αλλά και η φήμη για τις αριστερές πεποιθήσεις του πατέρα τους τις αναγκάζει να πάρουν την απόφαση να μετακομίσουν στην Αθήνα ως ψυχοκόρες σε εύπορες οικογένειες. Η φίλη της μητέρας τους, η Βικτόρια, πείθει τη Μαρίκα πως αυτό θα είναι το καλύτερο για όλες τους. Η Μαρίκα δέχεται, αλλά υπό έναν όρον, να πάνε όλες στο ίδιο σπίτι. Μόνο που ο όρος αυτός τελικά καταπατάται. Φτάνοντας στην Αθήνα, οι τέσσερις αδερφές χωρίζονται και οδηγούνται στα σπίτια που η συγχωριανή τους Βικτόρια κανόνισε να πάνε ως ψυχοκόρες. Στην Αθήνα, η Μαρίκα και η Δεσποινιό καταλήγουν στην οικία του βιομήχανου Κοσμά Κοτρότσι και της ιδιόρυθμης συζύγου του Νέλλας. Οι δύο κοπέλες από την πρώτη στιγμή δέχονται τον αρνητισμό του σπιτιού, ενώ το δωμάτιό τους βρίσκεται στο υπόγειο και μάλιστα μένουν όλο το βράδυ κλειδωμένες. Η Βασιλική καταλήγει στην οικία του πολιτικού Ευάγγελου Αρδίτη και της φεμινίστριας κόρης του Μάγιας, που δείχνει να θέλει να τη βοηθήσει σε αντίθεση με το σύζυγό της, που δεν της δίνει καν σημασία και μάλιστα προτρέπει και τη γυναίκα του να μην είναι τόσο ανοιχτή. Τέλος, η Φρόσο τυχαίνει θερμής υποδοχής στο σπίτι του μεγαλογεωκτήμονα Ηλία Νάτση, έξω από την Τρίπολη, από τη γυναίκα του την Ευανθία, που προσπαθεί να κάνει παιδί. Σύντομα όμως, η ζωή θα δείξει το σκληρό πρόσωπο και στα τέσσερα κορίτσια που θα παλεύουν να γλιτώσουν από τα βασανιστήρια. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!